Η 14η Ανθοκομική Έκθεση της Ορεστιάδας είναι γεγονός. Κάθε χρόνο, τον μήνα Μάιο, επαγγελματίες έμποροι δίνουν ραντεβού με τους επισκέπτες στη γιορτή των λουδιών, στο μήνα που είναι αφιερωμένο στην Άνοιξη, την αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων, η οποία σηματοδοτεί το καλοκαίρι. Έχω ξανασυμμετάσχει, χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζεται και γίνεται αυτός ο θεσμός, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή για όλους τους πολίτες της πόλης να έρθουν να δουν τα λουλούδια, να ψωνίσουν, να ψυχαγωγηθούν γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο καιρός για να συνεχίσουν αυτές τις 4 μέρες έτσι πολύ καλά. Κατά τα άλλα, από την εμπειρία σας, πώς είδατε τις προηγούμενες χρονιές, αγαπάει ο κόσμος συγκεκριμένη έκθεση, θέλει να έρχεται και αν δεν αγοράζει τουλάχιστον αυτό που λέμε εμείς, να χαζεύει, να γεμίζει το μάτι του? Βέβαια, επειδή και από πέρσι είδα πολύ έντονο ενδιαφέρον, ο κόσμος την αγαπάει την έκθεση, την ήθελε. Δυστυχώς 2 χρονιές είχε σταματήσει. Φάνηκε ότι την ήθελε την έκθεση. Υπάρχει κόσμος, ελπίζουμε και φέτος να την αγαπήσει και να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και κίνηση. Ναι. Παράλληλα, όπως είπα και πριν, υπάρχουν και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις από το Δήμο, από σχολεία και από διάφορους άλλους, και οπότε μπορεί ο κόσμος να έρθει να ψυχογηθεί, να ψωνίσει και να ξεχαστεί λίγο από αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Από το πρωί της Πέμπτης, οι επαγγελματίες τοποθετούσαν τα προϊόντα και τις παραγωγές τους στα περίπτερα εντός του Άλτσους Ανδριανουπόλεως. Λουλούδια, δέντρα, θάμνη, λαχανικά για τους κήπους και τις βεράντες μας, διακοσμητικά, γλάστρες και γενικότερα όλα τα αξεσουάρ για την περιποίηση και ομορφιά των εξωτερικών χώρων του σπιτιού μας. Συμμετέχουμε πάρα πολλά χρόνια. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ευκαιρία να δείξουμε τα προϊόντα μας. Καλή ευκαιρία και για τον κόσμο να έρθει εδώ να διασκεδάσει ταυτόχρονα με τις εκδηλώσεις που γίνονται. Και γενικώς και η εποχή βοηθάει τώρα που είναι άνοιξη να αγοράσει και ο κόσμος τα προϊόντα αυτά, τα δικά μας, να στολίσει τα μπαλκόνια του και να γεμίσει μια νότα ευτυχίας και χρώματος. Η περιποίηση των λουλουδιών και γενικότερα του κήπου είναι ένα είδος αποτοξίνωσης. Διώχνει το άγχος της καθημερινότητας, μας φέρνει σε επαφή με τη φύση, μας κάνει υπεύθυνος για κάτι ζωντανό που απαιτεί τη φροντίδα και την προσοχή μας. Έχουμε έρθει και άλλες φορές, μαζεύεται ο κόσμος, έρχονται, βλέπουν τα λουλούδια, μας ρωτούν, ψωνίζουν, έχουν πιο πολύ χρόνο να μιλήσουμε μαζί τους, να τους ενημερώσουμε για τα λουλούδια μας. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή και στην αγορά παρά την οικονομική κρίση. Ο κόσμος ξεχνάει τελείως με τα λουλούδια, απασχολείται και οπότε έχει ενδιαφέρον. Η καρδιά της πόλης λοιπόν για 4 ημέρες θα χτυπάει εδώ στον πευκόνα της πόλης μας, το ιστορικό άρθος της Ανδριανούπολης, από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Μια πληθώρα εκδηλώσεων, όπως βλέπετε εδώ, οι παραγωγοί μας στείλουν την πραμάτια τους, ομορφαίνουν τον χώρο με τα όμορφα χρώματα και τα αρώματα, και εμείς με καλή διάθεση περιμένουμε όλο τον κόσμο της πόλης μας να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα για να περάσουμε όμορφα αυτές τις 4 ημέρες εδώ στην περιοχή μας. Για 2η χρονιά, στην 14η Ανθοκομική Έκθεση της ΔΚΕΠΑΟ και του Δήμου Ορεστιάδας, θα βρίσκεται και ο Σύλλογος Φύλων Πτηνών Βορείου Εύρου. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πτηνά με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, να ρωτήσουν τους υπεύθυνους για αυτά και να ενημερωθούν. Ναι, συμμετέχουμε για 2η χρονιά, μετά την περσινή χρονιά που ήταν η πρώτη μας φορά και μείναμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και εμείς και οι διοργανωτές της έκθεσης. Αποφασίσαμε να έρθουμε και φέτος. Γιατί είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για την πόλη μας και προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα πτηνά, κυρίως τα λεγόμενα στα μικρά παιδιά, γιατί πέρυσι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, κυρίως από τους νεαρούς δημότες. Ναι, ειδικά τα μικρά παιδιά ενθουσιάζονται πάρα πολύ, βέβαια και οι μεγάλοι, γιατί είναι κάτι που το οποίο δεν έχουν ξαναδεί και δεν μπορούν να το δουν εύκολα κάπου. Ναι.
Αξιόλογη είναι και η προσπάθεια των ΓΔΑΠ Πύργου Ινόης και ΓΔΑΠ ΜΕΑ, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές με το δικό τους περίπτερο παρουσιάζουν κατασκευές με θέματα λουλούδια. Η ευαισθησία των μαθητών στον κόσμο των λουλουδιών είναι δεδομένη. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με ιδιαίτερη χαρά και δημιούργησαν με πολύχρωμα χαρτόνια το λουλούδι της φαντασίας τους. Οι δομές του Δήμου Ορεστιάδος, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πύργου και Ορεστιάδος, στη συνδιοργάνωση με τα ΓΔΑΠ ΜΕΑ Ορεστιάδος, ήρθαμε και συμμετέχουμε στη 14η Ανθοκομική Έκθεση. Θέλουμε και εμείς να πάρουμε μέρος σε αυτή την όμορφη διοργάνωση του Δήμου μας, που σκοπό έχει να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου μας, τα λουλούδια, μια που μπήκε η άνοιξη. Συμμετέχουμε με κατασκευές, θα έρθουν τα παιδιά να φτιάξουν χάρτινα λουλούδια, ώστε να μπουν στο κλίμα της δημιουργίας και των λουλουδιών, της φύσης και του περιβάλλοντος. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως έως και την Κυριακή 15 Μαΐου θα πραγματοποιούνται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.